Φεύγουμε, επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την δολοφονία στα γλυκά νερά. Ξαναπάμε στον Γιώργο Τσελίκα, που παραμένει εκεί να ξετυλίξει όλο το κουβάρι της τυγερής αυτής δολοφονικής πράξης. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα. Θα σας δείξω τη διαδρομή των τριών δολοφόνων. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στις πρόποδες του Ιμητού που βλέπετε. Mm-hmm. Έτσι. Είναι το τυφλό σημείο, είναι το οικόπεδο. Mm-hmm. Μπροστά θα σας δείχνει ο Ηλίας Πασιούλου. Από εδώ λοιπόν πέρασαν οι τρεις δράστες. Εκεί πέρασαν, που βλέπουμε βλέπετε, λοιπόν. Από εδώ, ναι, πέρασαν, ναι, ναι. Ακριβώς, πέρασαν εδώ, στη γωνία. Εδώ είναι η δεύτερη μεζονέτα. Mm-hmm. Έτσι. Πέρασαν εδώ. Προχώρα Ηλία, όπως προχωράω. Ήρθαν από εδώ. Μάλιστα. Και φτάσανε. Λοιπόν, η πόρτα. Πήδηξαν από εκεί, Γιώργο. Από εδώ δεν είναι τίποτα, ούτε ναι. Ένα μέτρο, 1,5 μέτρο. Πήδηξαν λοιπόν κάτω. Η πόρτα και τα δύο παράθυρα. Μα από εκεί μπήκαν, από το παράθυρο αυτό το μικρό μπήκαν. Από εκεί. Βέβαια. Το μικρό, αν δείτε εδώ, δείξε mm-hmm. η παλιά αριστερά, είναι ένα σχεδόν ακατοίκητο όλο και mm-hmm. κατοικείται μόνο το κάτω αριστερά. Οπότε εδώ, είχαν δράσει εδώ. Ναι, δεν ναι, εδώ όμως βλέπουμε και κάμερες, Γιώργο. Απέναντι, εδώ δεν κατοικείται το τριώροφο. Ή αν δεν κάνω, όχι, δεν έχει κάμερα, έχεις δίκιο. Όχι, δεν έχει κάμερα, δεν έχει κάμερα. Λοιπόν, γίνανε παλιλία. Καθόλου κάμερα εδώ. Ήταν το τυφλό σημείο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πηδάνε από εκεί κάτω, λες, στο ταρατσάκι που έχει εκεί πίσω. Το ταρατσάκι αυτό που είναι 1,5 μέτρο. Ναι. Λοιπόν, αριστερά είναι το άλλο σπίτι, το ξεχωριστό, mm-hmm. και δράσανε από το παραθυράκι, το μικρό, έχει δύο παράθυρα εδώ. Το παραθυράκι αυτό εδώ δεξιά δεν ήταν καλά κλεισμένο, από εδώ μπήκανε, μάλιστα. Ανεβήκανε πάνω, mm-hmm. πρέπει να υπήρχε σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί είναι ένα μπανάκι από ό,τι ακούσαμε, Γιώργο. Μπήκανε σε ένα μικρό μπάνιο που είχε εκεί κάτω. Από το μπάνιο ανεβήκαν τη σκάλα, ανέβηκαν τις σκάλες, ναι. Είναι το υπόγειο. Mm-hmm. Ανέβηκαν πάνω στη σκάλα, έτσι, ήταν το ζευγάρι, ήταν πάνω στη σοφίτα. Κοιμόντουσαν, υπήρχε ένα σκυλί μέσα. Το σκυλί λοιπόν τους πήρε χαμπάρι. Ήταν μέσα στο σπίτι το σκυλί, Γιώργο, ή έξω? Μέσα στο σπίτι, μέσα στο σπίτι. Μέσα. Ας πούμε, τελικά ήταν μέσα στο σπίτι μέσα, ναι. Το σκυλί. Με αποτέλεσμα κατεβαίνει ο 32χρονος να mm-hmm. δει τι συμβαίνει, γιατί το σκυλί άρχισε να γαυγίζει, ξέρεις, ναι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήταν μια ανησυχία. Το πιάνουν το σκυλί με το λουρί προφανώς. Το εκπαραθυρώσανε και το πνίξανε από τα κάγκελα. Και αφού μετά είδαν ότι το σκυλί δεν τους απασχολεί πια, μπαίνουν μέσα, δένουν χειροπόδαρα με ταινία. Χρησιμοποίησανε, παιδιά, πολύ ταινία. Ηλία, σιγά σιγά κατέβα. Mm-hmm. Σιγά σιγά. Λοιπόν, όσο εγώ θα λέω, θα δείχνει ο Ηλίας. Ναι, βεβαίως. Όπα. Αυτό είναι λοιπόν, είναι εδώ. Ανοιχτό. Μάλιστα. Από εδώ πήγανε. Mm-hmm. Από εδώ μπήκε. Χωρέα άνθρωπο εδώ. Είναι 80 πόντου ύψο mm-hmm. και περίπου 48 εκατοστά το φάρδο. Άρα, Γιώργο, για όσου άνοιξαν τώρα τι τηλεοράσει του, βρισκόμαστε στο πίσω μέρο τη μεζονέτα τη οικογένεια στα γλυκά νερά. Και από αυτό το παραθυράκι που ανοίγεται τώρα, φαίνεται ότι μπήκαν οι τρει δράστε. Βλέπουμε και αυτή τη σκόνη την ειδική. Ακριβώς. Που έχει βάλει η σήμανση, Γιώργο, για να βρει τα αποτυπώματα σε όλο το σημείο εκεί. Όλη αυτή η μαύρη σκόνη που βλέπουμε είναι τη σήμανση. Ακριβώ. Επαναλαμβάνω, αφού πηδήξαν αυτό το περίπου 1,5 μέτρο, τίποτα δεν είναι για αυτούς. Δηλαδή, ποιο παράθυρο είναι πιο έτσι που δεν είναι καλά ερμητικά κλεισμένο. Αυτοί το είχαν μελετήσει, δεξιά, Γιώργο, από πριν, δεν μπήκαν εκείνη τη στιγμή. Προφανώς. Είχαν έρθει, είχαν ξανάρθει, είχαν δει. Διασύμφωνα. Βέβαια. Δημήτρη, αυτή, γι' αυτό και το βίντεο που υπάρχει από παρεκκείμενη οικία, βλέπουμε να παρακολουθεί ένα αυτοκινητάκι εκεί 3,5-4 παρά. Έτσι να παρακολουθεί το χώρο, γιατί μάλλον πρέπει να υπήρχαν τέσσερις. Mm-hmm. Τρεις που δράσανε μέσα στο σπίτι, κουκουλοφόροι με τα πιστόλια, και ένας έξω στον δρόμο, τσιλιαδόρος. Μάλιστα. Να ελέγχει. Γιατί εδώ πίσω δεν έχει εικόνα από μπροστά από τον δρόμο. Όταν είναι τρεις πίσω εδώ, δεν έχουν εικόνα μπορεί από μπροστά. Μπορεί να είναι και εγκλωβισμένοι, λες. Άρα είχαν κάποιον απ' έξω. Τι γίνεται, ναι, σου λέει, περάσει ένα περιπολικό, περάσει κάποιο άνθρωπο. Έτσι mm-hmm. λοιπόν, δράσανε εδώ, μπαίνουν μέσα. Είναι ανοιχτό, εντάξει, είναι ανοιχτό. Μάλλον, μάλιστα, ναι, ήταν ανοιχτό, δεν είχε κλείσει καλά. Δεν ήταν παραβιασμένο. Δεν φαίνεται δηλαδή ίχνη παραβίαση στο παράθυρο mm-hmm. από τους κακοποιούς. Ναι, προφανώς θα ήταν ανοιχτό, όπως λες. Θα το είχαν ξεχάσει ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό. Βέβαια. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι δολοφόνοι, μπήκανε μέσα. Mm-hmm. Ο ένας από το σωματότυπο που μας είπε, όπως κατέθεσε ο 33χρονος, ήταν δύο εύσωμοι και ένας που έδινε μάλλον ο αρχηγός, οδηγίες. Αυτός δεν έφερε όπλο. Mm-hmm. Μπαίνουν λοιπόν επάνω. Και ανεβαίνουν στη σοφίτα. Πρώτα τον 32χρονο. Αφού τον δέσανε, σας λέω, καταναλώσανε δύο ταινίες μονοτικές. Mm-hmm. Στόμα, χέρια, πόδια. Στην καρέκλα, mm-hmm. ανεβαίνουν πάνω σοφίτα, έντρομη κατεβαίνει η γυναίκα, η 20χρονη άτυχη κοπέλα. Να δει τι γίνεται, ώρα, γιατί ακούει αφού, και αυτή το θόρυβο. Να δει τι γίνεται. Επειδή ήταν ενημερωμένη προφανώς ότι ήξερε πολεμικές τέχνες, η κοπέλα, mm-hmm. η άτυχη, τη δένουν πρώτα,
και αφού άρχισε να φωνάζει, είτε τώρα τη στραγγάλισαν με τα χέρια, είτε μαξιλάρι. Απειλώτες, πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά. Γιώργο, μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Έφυγαν με περίπου 15.000 ευρώ. Επιστρέφουμε και συνεχίζεται το ρεπορτάζ με τον Ηλία Μπασίσογλου σε λίγο και πάλι σε εσάς.